και να καλωσορίσουμε στο πρώτο πρόγραμμα τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, Περιφερειακό Σύμβουλο του Κομμουνιστικού Κόμματος και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ. Καλημέρα σας, κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα σας, κύριε Πίκουλα. Καλημέρα στους ακροατές που μας παρακολουθούν, όσο μπορεί να είναι καλή ημέρα. Ναι, είναι, ημέρα στην Αττική. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως πάρα πολλά, πολύ, πολύ δύσκολες καταστάσεις όλο το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο, σε σχέση με τις πυρκαγιές. Τι θεωρείτε ότι κάτι δεν πήγε σωστά, κάτι δεν πήγε καλά προφανώς για να ξεφύγουν όλα αυτά τα μέτωπα και να έχουμε ευτυχώς βέβαια χωρίς ανθρώπινες απώλειες, έχουμε όμως σε όλα τα άλλα πεδία σοβαρές πληγές. Κοιτάξτε, είναι μια στιγμή την οποία νομίζω ότι δεν μπορούμε να μασάμε τα λόγια μας. Όταν βλέπουμε μια πυρκαγιά 9 μέρες στην Εύβοια, mm-hmm. που καίει τα πάντα με άπνοια 9 μέρες, και τώρα τέταρτη μέρα στην Αττική με άπνοια, σήμερα ξεκινάει δυστυχώς να φυσάει. Λοιπόν, καίει τα πάντα ανεξέλεγκτη. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Είναι εγκληματικές ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων, που στην κυριολεξία έχουν αφήσει εντελώς ανοχήρωτη τη χώρα. Δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Οι υποδομές είναι ανύπαρκτες. Ναι. Εδώ δύο μέρες τώρα είμαστε στο όρος Πατέρα. Δεν υπάρχει ένας δασικός δρόμος. Δεν υπάρχει μονοπάτι, δεν υπάρχει μια αντιπυρική ζώνη. Δεν υπάρχουν τίποτα. Οι υδροφόρες πηγαίνουν και γεμίζουν, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, φεύγουν από τα δίλια και πηγαίνουν και γεμίζουν στη Μάνδρα. Οπότε είναι, χάνεται είναι πολύτιμος χρόνος. Είναι μια τραγωδία αυτό που γίνεται. Λοιπόν, και το κυριότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή συνεχίζεται η καταστροφή, mm-hmm. πρέπει να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιοριστεί. Πρέπει να κινητοποιηθεί ο λαός της περιοχής που μας ακούει, αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Και το κυριότερο, κύριε Πίκουλα, mm. δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Γιατί αυτό όσο ξεχνάμε βασικό. Και δεν διεκδικούμε, η επόμενη καταστροφή έρχεται και όλο και πιο κοντά. Το Μάιο κάηκαν τα γεράνια όρια εδώ στην Αττική. Mm-hmm. Κάηκαν πλήρως. Δεν έχει μείνει, μαϊντανός δεν έχει μείνει πάνω στα βουνά, στα γεράνια όρια. Λοιπόν, και σήμερα είχαμε τις φωτιές όλο τον Αύγουστο και τον Ιούλη, και σήμερα κάηκε και ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου που είχε μείνει στη Δυτική Αττική, το όρος Πατέρα. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει τώρα να διεκδικηθούν μέτρα για υποδομές, για την ενίσχυση της πυροσβεστικής, για υποδομές στα δασαρχεία. Τι συζητάμε, εδώ μας λέγανε και οι αρμόδιοι. Δόθηκαν μόνο 30.000 ευρώ για διάνοιξη δασικών δρόμων. Επαναλαμβάνω το ποσό. 30.000 ευρώ για διάνοιξη δασικών δρόμων. Ναι, δεν φτάνει ούτε. Τι συζητάμε τώρα. Και επειδή υπάρχει τώρα και η σύγκριση με τα γεγονότα που γίνονται στο Αφγανιστάν, πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι το ελληνικό κράτος με τους φόρους του, με το αίμα του, με τον υδρότα του, πληρώνει 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να στηρίξει την υπεριαλιστική επέμβαση με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Αφγανιστάν, που δημιουργεί τεράστια κύματα προσφύγων. Αυτά δεν πρέπει να ξεχαστούν σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες, όσο και να κρατάμε την ψυχραιμία μας, προκαλεί μία οργή. Mm-hmm. Μία οργή. Οι άνθρωποι είναι ανυπεράσπιστοι. Πρέπει να οργανωθούν και να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Ποιος να τους σώσει τώρα εκεί? Ποιος να τους σώσει? Δηλαδή, πραγματικά είναι μια τραγωδία. Μάλιστα. Να πάμε στο άλλο μεγάλο πεδίο, το πεδίο το υγειονομικό. Βλέπουμε πάλι έτσι και εκεί μία αναζωπήρωση της κατάστασης, θέλοντας να συνδέσουμε έτσι τις δύο ιστορίες. Φαίνεται που παρότι λέγαμε ότι κάπως το πράγμα το καλοκαίρι θα είναι πιο ήπιο όπως ήταν και πέρσι, δεν έγινε, δεν συνέβη αυτό και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το χειμώνα. Τι λέτε? Η κυβέρνηση το ίδιο τροπάρει. Το ίδιο τροπάρει της ατομικής ευθύνης. Όπως και για τις αναζωπηρώσεις, τις πυρκαγιές, έχουμε την ατομική ευθύνη, δηλαδή ω όσον εαυτόν σωθεί το, τρεχάτε πορδαράκι μου για να σωθείτε, και όποιος μπορεί να φυλάξει το σπίτι του, ας το φυλάξει. Το ίδιο έχουμε και για την πανδημία. Η κυβέρνηση, με βάση και τα δημοσιεύματα, αλλά αυτά που γνωρίζουμε κι εμείς, ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή το νέο ΕΣΥ, υποτίθεται. Mm-hmm. Δηλαδή, συμπράξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, συγχωνεύση νοσοκομείων και κλινικών, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του ήδη εμπορευματοποιημένου και υποστελεχωμένου συστήματος υγείας. Δηλαδή αυτά που μας έφεραν ως εδώ με την πανδημία,
Αυτά που μας έφεραν εδώ. Η συνταγή που μας έφερε ως εδώ είναι η συνταγή που θα συνεχίσει να ακολουθείται και είναι η συνταγή που εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, όποια πλευρά και να πιάσουμε. Πιάνουμε τις πυρκαγιές, βλέπουμε αναδόχους για τα δάση. Βλέπουμε εισιτήρια θα αρχίσουν να μπαίνουν στον Όλυμπο. Πιάνουμε την πανδημία, επίταξη του ιδιωτικού τομέα δεν γίνεται. Ζητάνε σήμερα από τους εργαζόμενους να πάνε 2 rapid test πληρωμένα από την τσέπη τους. Όσοι δεν έχουν προλάβει, με δική τους ευθύνη δεν έχουν προλάβει, να εμβολιαστούν. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι οι κατηγορίες των εργαζομένων που τώρα ολοκληρώνουν, για παράδειγμα, τον εμβολιασμό τους. Mm-hmm. Είναι η λογική της ατομικής ευθύνης. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν υπάρχει. Η χνηλάτιση δεν γίνεται. Ο τουρισμός ξεκίνησε και αυτό το καλοκαίρι με τα πρωτόκολλα των επιχειρηματικών ομίλων, των tour operators, των αεροπορικών εταιριών, των ακτοπλοϊκών εταιριών, και δεν είναι τυχαίο ότι συμπίπτουν οι κόκκινες ζώνες της πανδημίας, δηλαδή εκεί που έχει ξεφύγει η κατάσταση, με τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Γι' αυτό τι έχει να απαντήσει η κυβέρνηση? Ότι οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί αυτή τη στιγμή είναι όλοι στο κόκκινο. Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι όπου υπάρχει επιχειρηματικό συμφέρον, αυτό είναι ο θεός τους. Ο θεός τους είναι το κέρδος, ο θεός τους είναι τα κέρδη των ομίλων, τα κέρδη των μονοπωλίων. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Όλα τα άλλα μπαίνουν στη ζυγαριά κόστος ωφέλους. Και η ανθρώπινη ζωή και η λαϊκή περιουσία και η υγεία του λαού μας μπαίνει σε αυτή τη ζυγαριά. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πρωτούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά κι εσείς.